Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Θανατηφόρο τροχαίο στο Μεσολόγγι. Ο οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του μέσα στη λιμνοθάλασσα και ανασύρθηκε νεκρός. Νωρίτερα είχε παρασύρει και τραυματίσει σοβαρά έναν ψαρά. Ο οδηγός αυτοκινήτου, κατευθυνόμενος προς την Τουρλίδα Μεσολογίου, στην πρώτη καμάρα, χτύπησε ψαρά αλβανικής καταγωγής, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Μεσολογίου σε κρίσιμη κατάσταση και στη συνέχεια έπεσε με το αυτοκίνητό του στη λιμνοθάλασσα, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Ο δίτης που έφτασε στο σημείο ενημέρωσε τις αρχές ότι μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν ο οδηγός. Στο σημείο βρέθηκαν πληρώματα του λιμενικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της τροχείας Μεσολογγίου. Άνοιξε πάλι σήμερα η εφαρμογή για το κοινωνικό μέρισμα για να διορθωθούν οι αδικίες. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατά την περίοδο της παράτασης. Δείτε στο ρεπορτάζ. Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 26 Δεκεμβρίου. Αυτό έγινε προκειμένου να διορθωθούν αδικίες και λάθη που έγιναν στην υποβολή των αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα από συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Ας δούμε λοιπόν ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατά την περίοδο παράτασης. Αυτοί είναι όσοι δεν συμμετέχουν σε νοικοκυριό του οποίου έχει εγκριθεί αίτηση. Υπάρχει ένα περίσσευμα γύρω στα 40 εκατομμύρια και αυτό θα δοθεί στοχευμένα σε ορισμένες ομάδες. Η πύλη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου, όπου και θα κλείσει, προκειμένου να δοθεί άμεσα στις επόμενες ημέρες το μέρισμα και πριν το τέλος του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα για το κοινωνικό μέρισμα, κατά την περίοδο παράτασης έχουν γίνει οι εξής αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης του βοηθήματος. Αν το ετών πρόσωπο είναι 67 ετών και άνω, δεν γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασφαλίσιμου μήνα στην κοινωνική ασφάλιση. Αν το ετών πρόσωπο είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω, δεν γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασφαλίσιμου μήνα στην κοινωνική ασφάλιση. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες υπάρχει προσάυξηση 0,25 στην κλίμακα ισοδυναμίας του νοικοκυριού και μέχρι το μέγιστο του 3. Δεν θεωρείται ένδειξη πολυτελούς διαβίωσης η δήλωση ποσού έως 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία. Οι ομάδες αυτές οι οποίες μπορούν να κάνουν εκ νέου αίτηση, αν είχαν κάνει θα μπορούν να κάνουν ή να υποβάλουν για πρώτη φορά, είναι μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες παίρνουν το επίδομα στήριξης τέκνων, είναι πολίτες οι οποίοι συνταξιούχοι ενδεχομένως πάνω από 67 ετών, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί γιατί δεν είχαν τον ένα μήνα εργασίας, όπως επίσης και αμαία, οι οποίοι λόγω του ιδιαίτερου προβλήματος δεν είχαν ποτέ εργασία, για τον ίδιο λόγο δηλαδή, όπως και αυτοί των άνω των 67. Απίστευτο κι όμως αληθινό, Πατρινός πήρε το κοινωνικό μέρισμα χωρίς ωστόσο να έχει υποβάλει αίτηση. Τώρα θέλει να το επιστρέψει στον νόμιμο δικαιούχο. Έγινε λάθος και του έβαλαν τα χρήματα. Μπορεί να μην έχεις υποβάλει αίτηση και να λάβεις κοινωνικό μέρισμα. Θα θεωρήσετε πως μάλλον αποτυχημένη προσπάθεια ανεκδότου είναι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί. Κι όμως, έτυχε σε Πατρινό. Σύμφωνα με τον φοροτεχνικό Δημήτρη Μπόκαρη, φορολογούμενος, ο οποίος δεν είχε κάνει αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα, καθώς δεν το δικαιούτο, έλαβε 500 ευρώ, καθώς ο αριθμός λογαριασμού του είχε εκ παραδρομή σημειωθεί στην ειδική πλατφόρμα στο όνομα όμως άλλου δικαιούχου κοινωνικού μερίσματος, με αποτέλεσμα τα χρήματα να πιστωθούν στον λογαριασμό του πρώτου. Εκ παραδρομής πληκτρολογήθηκε λογαριασμός άλλου φορολογούμενου. Αποτέλεσμα, στο φορολογούμενο που μπήκαν τα λεφτά, ναι μεν δεν το δικαιούται λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά δεν είχε κάνει και αίτηση ο άνθρωπος για να το πάρει. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο λογαριασμό του, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, μπήκαν τα 525 ευρώ. Ωστόσο, του κατατέθηκε ποσό 500 ευρώ. Τι και αν δεν το δικαιούται λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Ο Πατρινός τυχερός του μερίσματος όμως δεν θέλει να κρατήσει ένα ποσό που δεν του ανήκει. Μπήκαν τα 525 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο λογαριασμό. Ο άνθρωπος αυτός αυτή τη στιγμή κάνει τις ενέργειες με τον ειδικά. Μήπως και μπορέσει και γυρίσει πίσω τα χρήματα για να τα πάρει ο πραγματικός δικαιούχος. Η αίτηση του φορολογούμενου που δεν τα δικαιούται είναι αυτή, όπου εδώ λέει ότι λόγω εισοδηματικών κριτηρίων δεν τα δικαιούται. Ο νόμος λέει, όπως γνωρίζετε όλοι, ότι πρέπει να γίνει διασταύρωση μεταξύ του IBAN και των ονομάτων. Έτσι λέει και η διαταγή. Πού είναι η διασταύρωση? Το ζητούμενο είναι, θα μπορέσει να αναμετρηθεί με τον κικαιώνα της γραφειοκρατίας για να αποδοθούν τα χρήματα στον άγνωστο δικαιούχο. Εφιάλτης και μάλιστα υπτάμενος στην οδό Αθηνών και Αγίας Σοφίας, αποκτήριο του παλαιού μηχανοστασίου του ΟΣΕ,
Ξεκόλλησε στέγαστρο, το οποίο ο αέρας πήρε και ένα από τα κομμάτια του βρέθηκε πάνω στη στέγη του σούπερ μάρκετ My Market στην παλιά Κομβέ. Άλλα κομμάτια αιωρούνταν πάνω από τα κεφάλια των περαστικών αλλά και ενός λεωφορείου. Στην κάμερα του Πάτρας TV μιλούν όσοι είδαν τα κομμάτια να αιωρούνται πάνω από τα κεφάλια τους. Εφιάλτης και μάλιστα επτάμενος στην οδό Αγίας Σοφίας και Αθηνών. Από κτίριο του παλιού μηχανοστασίου το ΟΣΕ ξεκόλλησε στέγαστρο, το οποίο ο αέρας πήρε και ένα από τα κομμάτια του βρέθηκε πάνω στη στέγη του σούπερ μάρκετ My Market στην παλιά Κομβέ. Και δεν πήρε το πλαϊνό. Δηλαδή, οκ, okay, πήρε αυτό εδώ από την κόρδα και δεν είχε περάσει. Συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είχε να περάσει. Δεν ξέρω, το διαόλο είδε. Το διαόλο είδε. Δεν γίνεται αυτό. Άλλα κομμάτια αλλά και σοβάδες έπεσαν τόσο στο οδόστρωμα της Αθηνών όσο και στην Αγία Σοφίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη για λίγα λεπτά. Στην κυριολεξία από θαύμα δεν θρυνήσαμε θύματα. Οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ αλλά και οι περαστικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Λόγω των ισχυρών ανέμων, το μεγάλο κομμάτι από το στέγαστρο αιωρείτο πάνω από τα κεφάλια τους. Και τελικά, γύρω στις 3.30 μετά το μεσημέρι, προσγειώθηκε στο στέγαστρο του σούπερ μάρκετ. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρέθηκε επί τόπου και αποκατέστησε τις ζημιές. Μέχρι και ο προαστιακός καθυστέρησε για 20 περίπου λεπτά. Αναιωρούνται πάνω τα πάνελ. Ξαφνικά! Ξαφνικά, έτσι. Εγώ ήμουν μέσα. Μετά όταν σταμάτησε πλέον αυτό, βγήκα. Βγήκατε και τι είδατε δηλαδή? Είδα, έχει κλείσει η γραμμή. Με όλα τα πάνελ, με όλα αυτά τα καλώδια κομμένα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα περνούσε λεωφορείο από την περιοχή. Μάλιστα το στέγαστρο πέρασε πάνω από το λεωφορείο. Και μάλιστα κόπηκαν καλώδια της ΔΕΗ, τα οποία έπεσαν προς την πλευρά της ιδεοδρομικής γραμμής. Ζημιές υπάρχουν και στο σούπερ μάρκετ. Ένας άγρας μεγάλος, ξύλωσε το μηχανοστάσιο εκεί πέρα και έφερε τα κομμάτια έξω. Τα κομμάτια που έπεσαν είδαμε, πέσανε και εδώ και στο δρόμο. Βγήκαν και έξω στο δρόμο. Και στο σούπερ μάρκετ είδαμε ένα κομμάτι. Δεν ξέρω, εμείς θα διαβάσουμε εδώ πέρα τώρα, να κάνουμε σειρά. Περνούσε εκείνη την ώρα το τρένο, γιατί είδαμε και επιβάτες να κατεβαίνουν. Προληπτικά κατέβηκαν οι επιβάτες εδώ. Προληπτικά ειδοποιήσαμε, σταμάτησε το τρένο. Δεν ξέραμε πόση ώρα θα κάνουμε την προσδοχή και πήγαμε. Νέα στοιχεία φωτιά για το ατύχημα με το τρενάκι στο Αίγιο. Ο Δήμαρχος τα βάζει και με την αστυνομία, ενώ διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση. Ο Δήμαρχος Αιγίου κατέθεσε ότι ο εργολάβος υπέβαλε την αίτηση την προηγουμένη του ατυχήματος. Οπότε μόνο πρωτοκολλήθηκε για να λάβει απλά την απάντηση από τις υπηρεσίες του ότι θα κάνει ό,τι νόμιμο προβλέπεται, κάτι που φυσιολογικά δεν γινόταν μέσα σε 24 ώρες. Είναι το τελευταίο βαγόνι. Πού ήμουν εγώ? Και αυτό έφυγε. Ευτυχώς από χαμηλό ύψος, έτσι. Ήταν μία φορά που πας χαμηλά και μία ψηλά. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο ήμουνα. Ωστόσο, κλειδί στο ενδιάμεσο διάστημα είναι το στοιχείο του Δημάρχου ότι ο εργολάβος, προκειμένου να εγκαταστήσει τα παιχνίδια, ζήτησε την συνδρομή της αστυνομίας, ώστε να στήσει στην πλατεία, την οποία και έλαβε, χωρίς όμως να ελέγξει τον ιδιώτη η αστυνομία, υπονοεί ο Δήμαρχος, αν έχει ή όχι άδεια. Δικαιολογητικά για να πάρουν άδεια, για τα Λούνα Πάρκ τουλάχιστον ή όπου στα μαγαζιά, χρονοτριβείται, είναι το σύστημα τέτοιο, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, καταθέτουμε τα χαρτιά και μετά από 1,5-2 μήνες μας δίνουν την άδεια. Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο. Δηλαδή η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει να τα παίρνουμε. Μόλις καταθέτουμε τα χαρτιά παλιά που έβγαζε η αστυνομία την άδεια, μόλις πηγαίναμε το πρωτόκολλο και τα δικαιολογητικά, μας λέγανε πηγαίνετε ανοίχτε. Τώρα η δημαρχία, όχι το σύστημα δηλαδή. Σε όλη την Ελλάδα υποφέρουμε όλοι οι επαγγελματίοι. Το ρεύμα, όταν είναι όπως έχω το Λούνα Πάρκ στα Σελιανίτικα κάτω, έχω δικιά παροχή. Εδώ έχει παροχή ο Δήμος. Μόλις την Παρασκευή ο Δήμαρχος Θανάσης Παναγόπουλος διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση στις υπηρεσίες του Δήμου, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως αν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εκτέλεσαν τα νόμιμα και για να μην υπάρχει κάποια σκιά.
Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί από το αστυνομικό τμήμα Αιγείου στην εισαγγελέα, που δεν εκτιμάται ότι θα ασκήσει δίωξη κατά του Δήμου. Ωστόσο, τίποτα δεν προεξοφλεί το πώς θα αντιμετωπίσει τους συλληφθέντες μετά το περιστατικό. Ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Η ρύθμιση περιέχει ακόμη και διαγραφή χρέους. Σειρά ευνοϊκών παρεμβάσεων που οδηγούν 49.000 οφειλέτες να διαπιστώσουν ότι το δάνειό τους εξοφλήθηκε περιλαμβάνει ρύθμιση για τους δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Από το συνολικό χρέος του 1,46 δις ευρώ που έχει δημιουργηθεί από 81.715 δανειολήπτες, τα 670 εκατομμύρια ευρώ διαγράφονται ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων αυτών. Μιλάμε για δάνεια τα οποία αφορούν κυρίως εργαζομένους, οι οποίοι μέσα από την εισφορά τους πήραν ως δικαιούχοι δάνεια που όμως λόγω της κρίσης αδυνατούν να ξοφλήσουν. Στις ρυθμίσεις των δανείων του ΟΕΚ που σχεδιάζεται να εφαρμοστούν, θα έχουν δικαίωμα ένταξης κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ή σε άλλη ρύθμιση υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από αυτές. Δανειολήπτες για τους οποίους δεν έχει εκταμιευθεί το σύνολο του δανείου και οι ίδιοι δεν επιθυμούν να συνεχιστεί η δανειοδότηση. Δανειολήπτες που έχουν λάβει μεικτό δάνειο, αλλά μόνο για το τμήμα που αφορά τα κεφάλαια του ΟΕΚ. Καταρχάς, όποιοι έχουν μπει για τον ΑΒ λόγο στον νόμο Κατσέλη μπορούν να ενταχθούν, όπως επίσης και όσοι έχουν πάρει εκτός από την τράπεζα και δάνεια από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, τον πρώην, διότι τώρα ανήκει στον ΟΑΕΔ. Οι οφειλές οι οποίες είναι μέχρι 6.000 ευρώ διαγράφονται αυτόματα. Οφειλές οι οποίες έχουν λήξει οι δόσεις αλλά το ποσό δεν έχει αποπληρωθεί μπορούν να ρυθμιστούν και να παραταθούν και για μια δεκαετία ακόμα διαγράφοντας στόχους υπερημερίας και κεφαλαίου. Καθώς επίσης για όσους έχουν εξοφλήσει πάνω από το 60% της οφειλής, επίσης θα διαγραφεί το υπόλοιπο 40%. Να αναφερθεί ότι για όλους τους δανειολήπτες προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι η ιδιοκατοίκηση και η χρήση της κατοικίας από τον δανειολήπτη για την υπολοιπόμενη διάρκεια του δανείου. Φυλή ζωής για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις αποτελεί η ρύθμιση που επιτρέπει 120 δόσεις για πληρωμή οφειλών προς το δημόσιο. Ευνοϊκές διατάξεις για την εξόφληση των οφειλών επαγγελματιών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εξοδικαστικού συμβιβασμού και της ρύθμισης των 100 δόσεων προς την εφορία θέτησε εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, στην ρύθμιση των 120 δόσεων εντάσσονται οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν οφειλές μόνο προς την εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση αφορά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και επαγγελματιών και θα προβλέπεται σε τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ενδεχομένως και εντός της εβδομάδος στο πλαίσιο του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Να αναφερθεί ότι έως σήμερα ο εξοδικαστικός συμβιβασμός δεν καλύπτει επαγγελματίες και επιχειρήσεις οι οποίοι οφείλουν προς το δημόσιο το 85% και πλέον των χρεών τους. Επίσης δεν καλύπτει τους επαγγελματίες για τους οποίους δεν προβλέπεται πτωχευτική διαδικασία. Οι κατηγορίες αυτές θα ενταχθούν με την τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή στις ευνοϊκές διατάξεις του εξοδικαστικού συμβιβασμού για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα πάρουν οι άνεργοι από 18 έως 24 ετών, μέχρι την Τετάρτη οι αιτήσεις. Η διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ είναι ανοιχτή ακόμη και σήμερα για όσους είναι εντός του ηλικιακού ορίου που έχει θέσει το Υπουργείο για να κάνουν άμεσα την επικαιροποίηση των στοιχείων προκειμένου να τους καταβληθεί το επίδομα νέα νοικότητα στις 31 Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ηλεκτρονικά και με χρήση του κλειδαρίθμου τους να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Σήμερα αναμένεται και το ΦΕΚ για την επιχορήγηση του επιδόματος. Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εύης Αξιόγλου θα χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ σε κάθε εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ μη επιδοτούμενο άνεργο ηλικίας 18 έως 24 ετών. Έκτακτο επίδομα για τους ανέργους, για τους νέους ηλικία από 18 έως 24 ετών, αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας να δώσει αυτές τις μέρες, το οποίο θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως και 31 Δεκεμβρίου 2017. Αφορά 55.000 νέους, οι οποίοι την 31 Οκτωβρίου ίσανται ανέργοι και παραμένουν μέχρι σήμερα, και αυτό το ποσό των 400 ευρώ, όπως έχει υποθεί, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς το αργότερο έως 31 του Δεκεμβρίου. Του 2017. Η προθεσμία για τη διαδικασία είναι έως την προσεχή Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, ενώ όπως είπε ο Υπουργός, το επίδομα θα καταβληθεί έως το τέλος του έτους και το συνολικό ποσό της παρέμβασης υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Η καταβολή του επιδόματος γίνεται διότι οι περισσότεροι άνεργοι αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν έχουν εργασιακή εμπειρία, ώστε να λαμβάνεται το επίδομα ανεργίας. Ανοιχτά χθες τα εμπορικά καταστήματα. Η κίνηση κρίθηκε ικανοποιητική παρά την κακοκαιρία. Ικανοποιητική είναι η κίνηση στα καταστήματα την πρώτη Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η οποία και με βάση την κίνηση στην αγορά τις πρώτες ημέρες του εορταστικού ωραρίου, εκτιμά ότι ο τζίρος των Χριστουγέννων θα κινηθεί στα ίδια και ίσως κατά 2% καλύτερα από τα περσινά επίπεδα. Καλή πήγε, παρόλο το ότι ο καιρός δεν ευνόησε, καλή ήταν, μπορώ να πω. Πιστεύω ότι τώρα στις γιορτές θα πάρουμε μια ανάσα, ο κόσμος ενδιαφέρεται, όχι για πολλά πράγματα, αλλά βλέπουμε κάποιο ενδιαφέρον, είναι και οι τιμές καλές, είναι αρκετά προσιτές προς το κοινό, βάσει τα χρήματα που παίρνουν πλέον οι άνθρωποι. Σύμφωνα με την ΕΣΕ, ο εορταστικός τζίρος του Δεκεμβρίου το 2017 θα κυμανθεί κοντά στα περσινά 3,5 δις ευρώ, αλλά βεβαίως πολύ μακριά από τα 5,37 δις ευρώ τζίρου το 2009, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Ινστιτούτου της ΕΣΕ. Από ό,τι φαίνεται αυτή η Κυριακή ήταν Κυριακή προθέρμανσης. Ο κόσμος κυκλοφόρησε παρόλο που είχαμε κακές καιρικές συνθήκες. Εντάξει, Χριστούγεννα έρχονται, θα χειμωνιάσει ο καιρός. Γνωρίζω ο πατρινός ότι θα βρει πολύ καλές τιμές, πάρα πολύ καλά προϊόντα. Είναι όλα τα τοπικά καταστήματα έτοιμα να υποδεχθούν τις απαιτήσεις κάθε καταναλωτή. Ίσως αυτά τα Χριστούγεννα να είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ. Γιατί δοκιμαζόμαστε και εμείς μαζί με τους καταναλωτές και έχουμε προσαρμοστεί πλήρως πια στα νέα δεδομένα. Έχουμε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Περιμένουμε καλύτερες μέρες. Το μέρισμα πιστεύω ότι θα το πάρουν πολλοί και θα τους ικανοποιήσει. Θα πέσουν κάποια λεφτά στην αγορά. Ευελπιστούμε και θέλουμε όλοι οι έμποροι να ικανοποιηθεί ο κόσμος από τις αγορές τους, να πάρουν ποιότητα ρούχα, να ψάξουν λιγάκι την αγορά. Φυσικά, στην αύξηση του τζίρου βοήθησε σημαντικά και το κοινωνικό μέρισμα. Εικόνες που σοκάρουν στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών. Χωρίς θέρμανση, οι σπουδαστές κάνουν μπάνιο με κρύο νερό, ενώ οι τείχοι έχουν γεμίσει μούχλα. Οι εικόνες στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών σοκάρουν, αφού όπως θα δείτε στο βίντεο, οι τουαλέτες είναι κατεστραμμένες, γεμάτες υγρασία. Ενώ λόγω έλλειψης πετρελαίου, οι φοιτητές καλούνται να κάνουν μπάνιο με κρύο νερό, ακόμη και τον χειμώνα. Εμείς τι φταίμε. Εμείς θέλουμε να σπουδάσουμε και θεωρούμε ότι τα αυτονόητα είναι αυτά που πρέπει να μας παρέχονται. Και στα ταβάνια και στους τοίχους η μούχλα έχει φτάσει σε απελπιστικό βαθμό. Δηλαδή, ένας φοιτητής για να κάνει εδώ πέρα μπάνιο πρέπει να έχει προετοιμαστεί ψυχολογικά πρώτα. Για παράδειγμα, φανταστείτε ένας φοιτητής πριν από λίγες μέρες έκανε μπάνιο και κατά τη διάρκεια έφυγε ένα πλακά και τραυματίστηκε. Οπότε καταλαβαίνετε, οι συνθήκες είναι απαράδεκτες εν έτη 2017. Βέβαια, τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί. Στα δωμάτια που κοιμούνται οι σπουδαστές δεν υπάρχει θέρμανση. Με αποτέλεσμα, κάποιοι να έχουν αγοράσει δικές τους σόπες για να ζεσταθούν. Ενώ όταν η θερμοκρασία πέφτει πιο πολύ, αναγκάζονται να κυκλοφορούν μέσα στην εστία με μπουφάν. Δεν υπάρχει και τυπική θέρμανση. Όλοι μας έχουμε τα δικά μας σώματα. Σε πολλά κτίρια, επειδή ανάβουν όλη μέρα τη σόμπα, μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα, ας πούμε, να πέσει το ρεύμα. Θα υπάρξει συνάντηση με τον υπεύθυνο από το ΕΝΕΔΙΒΙΜ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπου θα τεθούν επιτάπητο συγκεκριμένα το κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα τα οποία θέσαμε εμείς από όλες τις εστίες της Ελλάδας και θα μπει χρονοδιάγραμμα. Όπως λένε οι φοιτητές, η κατάσταση έχει φτάσει σε απελπιστικό βαθμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην εστία υπάρχουν μόλις 2 πλυντήρια για 700 περίπου άτομα, στα οποία μπορούν οι φοιτητές να πλύνουν τα ρούχα τους. Να αναφερθεί ότι η πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκεται στο πλευρό των φοιτητών, ενώ απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας επιστολή με την οποία ζητά άμεσα χρηματοδότηση, ώστε να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι θα είναι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σύμφωνα με τους ελέγχους της ΕΣΕΕ. Φθηνότερο κατά 1,29% σε σχέση με το 2016 εκτιμάται το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ κατά την περίοδο 11 έως 16 Δεκεμβρίου 2017. Πιο συγκεκριμένα, το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι 6 έως 8 ατόμων θα κοστίσει φέτος 149,02 ευρώ έναντι 150,96 ευρώ που κόστισε πέρυσι και 147,39 ευρώ το 2015, την ίδια ακριβώς περίοδο με το ίδιο ακριβώς καλάθι προϊόντων.
Ειδικότερα, μικρή μείωση καταγράφει η κατηγορία των κρεατικών με κυριότερα χαρακτηριστικά την στασιμότητα των τιμών του αρνιού και της γαλοπούλας, ενώ η φθηνότερη τιμή του χοιρινού, στο μείον 5,26%, είναι εκείνη που συμπιέζει προς τα κάτω το κόστος για τους καταναλωτές. Η κατηγορία των φρούτων και λαχανικών έχει τη μεγαλύτερη επίδραση σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών στη διαμόρφωση του φθηνότερου χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Και αυτό γιατί οι χαμηλότερες τιμές της πατάτας, κατά κύριο λόγο, στο μείον 25,35%, αλλά και των πορτοκαλιών και του λάχανου δευτερευόντος, αντισταθμίζουν τις αντίστοιχες αυξήσεις της ντομάτας και των μήλων. Παράλληλα, θετική εξέλιξη συνιστά η τάση συρρήκνωσης των τιμών σε προϊόντα που προμηθεύεται το καταναλωτικό κοινό, κυρίως από τα σούπερ μάρκετ, στο μείον 3,72%, με τα αλκοολούχα ποτά να σημειώνουν την κυριότερη πτωτική μεταβολή, ακολουθούμενα από το ελαιόλαδο και την φέτα. Όπως και το 2016, έτσι και την φετινή εορταστική περίοδο, η κατηγορία των γλυκών και εδεσμάτων σημειώνει μεν άνοδο στο 1,36%, σε επίπεδα όμως χαμηλότερα από τα περσινά. Διάρρηξη μαμούθ σε οικία Πατρινού με ηλία 75.000 ευρώ. Ο 73χρονος είχε κληρονομήσει το ποσό και φύλαγε τα χρήματα στο σπίτι. Δεν πρόλαβε να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ από την κληρονομιά που εξασφάλισε πριν από λίγο χρονικό διάστημα ένας Πατρινός 73 ετών. Για κακή του τύχη, το νέο είχε διαδοθεί και άγνωστοι εισβολείς μπήκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου μέσα στο σπίτι του και το απέσπασαν ολόκληρο το ποσό, των 75.000 ευρώ, πριν προλάβει καν αντίδραση. Ο 73χρονος είχε ακόμη στο σπίτι του τα χρήματα από την κληρονομιά, καθώς όπως είπε δεν πρόλαβε να τα ασφαλίσει εκτός της οικίας, ενώ εκεί κρατούσε και άλλες αποταμιεύσεις. Από αστυνομικούς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων ακόμη δραστών, ενώ ερευνάται και η πιθανή πληροφόρηση που μπορεί να είχαν οι εισβολείς για την κληρονομιά. 19 προσαγωγές φιλάθλων της Παναχαϊκής μετά το χθεσινό ντέρμπι με τον Πανεγιάλιο. Ωστόσο, καμία δεν μετατράπησε σε σύλληψη και τα άτομα αφέθησαν ελεύθερα. Στο αστυνομικό μέγαρο της οδού Ερμού στην Πάτρα οδηγήθηκαν συνολικά 19 άτομα μετά τη λήξη του αχαϊκού ντέρμπι μεταξύ Παναχαϊκής και Πανεγιάλιου που διεξήχθη στο γήπεδο της Αγίας. Πρόκειται για φιλάθλους της Πατρινής ομάδας. Τα άτομα αυτά παρέμεναν εκτός του γηπέδου για πιο πολύ από 2 ώρες, με πηγές να αναφέρουν πως περίμεναν την έξοδο των φιλάθρων της φιλοξενούμενης ομάδας. Οι εγκλωβισμένοι αιγιώτες που μετέβησαν στο γήπεδο για να δουν τον αγώνα με την Παναχαϊκή έφτασαν οδικώς μέχρι τον Άγιο Βασίλειο. Τελικά εξήλθαν του γηπέδου συνοδευόμενοι από αστυνομική δύναμη. Κατευθύνθηκαν στο σταθμό του τρένου, στο ύψος της Παναχαϊκής. Επιβιβάστηκαν σε αυτό και μαζί τους και άνδρες στο ΜΑΤ. Οι προσαγωγές έγιναν για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Είχαν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και δεν έγινε καμία σύλληψη. Στέγη και εργασία σε 72 συμπολίτες μας έδωσε το πρόγραμμα ΙΚΕΛΟΣ. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις του προγράμματος το Σάββατο. Μέσα σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και ζεστό κλίμα, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου η παρουσίαση του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη Αστέγων, που υλοποιεί το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας ΙΚΕΛΟΣ. Η παρουσίαση φιλοξενήθηκε στο καφέ Γέφυρες στην οδό Πατρέως 86, καθώς σε αυτόν τον χώρο ήδη εργάζονται 2 ωφελούμενοι του προγράμματος. Το Σωματείο ΙΚΕΛΟΣ μέσω χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη Αστέγων του Υπουργείου Εργασίας υλοποιεί σε συνεργασία με τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερημάνθου αλλά και τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το πρόγραμμα, βρίσκοντας μέχρι στιγμής στέγη και εργασία σε 72 συνανθρώπους μας. Δεν μπορούσαν από μόνοι τους να στηρίξουν και να σηκώσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα που ουσιαστικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Σε όλη τη χώρα έχουν υποφεληθεί 3.500 ωφελούμενοι. Να στηρίζουμε προγράμματα όπως ο ΙΚΕΛΟΣ, να στηρίζουμε και είναι προς τιμή σας το ότι επιλέξατε να κάνετε εδώ, σε αυτό το ζεστό χώρο που μας πιάνει όλους και στην ψυχή και στο συνέστημα. Αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει είναι η αρχή. Ή αυτό που βλέπουμε εδώ. Εγώ ξέρω και άλλο. Το πρόγραμμα αυτό στέθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία όταν οι ωφελούμενοι
Είχαμε τη μεγάλη επιτυχία να αποκατασταθούν και τα γερματικά. Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή η γιορτή για τα παιδιά των δημοσιογράφων. Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Υπήρου Νήσων ζέστανε την ατμόσφαιρα των εορτών, πραγματοποιώντας το πρωί της Κυριακής χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των δημοσιογράφων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων. Γονείς και παιδιά παρακολούθησαν το θεατρικό έργο «Η Ελίζα». Στη συνέχεια, μοιράστηκαν δώρα στα παιδιά των συναδέλφων των μέσων ενημέρωσης της Πάτρας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη της Ένωσης. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος του ΨΑΤ, Σωτήρης Τρενταφύλου. Υγεία για όλους μας και τύχη για τους μικρούς και τις μικρές μας. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που γεμίσατε την αίθουσα και γεμίσατε τις καρδιές μας, τα χαμόγελά σας και τη χαρά σας που θέλω να τη δω σε λίγο. Εμείς, παρά τους δύσκολους καιρούς που περνάμε, είμαστε εδώ για να προσφέρουμε ό,τι πολιτικότερο υπάρχει στα παιδιά. Κατέπληξαν τους πατρινούς η μοναδική illegal operation. Εμφανίστηκαν στη Γιάφκα και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα. Είναι δύσκολη αλλά συνάμα γοητευτική η απόπειρα να περιγράψει τη μουσική των illegal operation με τον απόδι στους βάλτους του Μισισιπί και το άλλο στους βάλτους της Αθηναϊκής νύχτας ακροβατούν με μοναδική ικανότητα ανάμεσα στα blues, το rock και τον πειραματισμό. Εδώ και πάνω από μια δεκαετία απολαμβάνουν να ταξιδεύουν στο εξώτερο μουσικό σύμπαν και επιστρέφοντας στη γη να μοιράζονται τις περιπέτειές τους. Σχηματίστηκαν το 2000 με αφορμή το Blues Festival στην Πετρούπολη από τους Μανώλη Αγγελάκη, κιθάρα φωνή, Στάθη Ιωάννου, κιθάρα, Αντώνη Λιβιεράτο, πλήκτρα φωνή, Κώστα Καταληματία, μπάσο, Μάριο Σαρακίνο, τύμπανα και Γιάννη Μαρίνο, τρομπόνι. Έκαναν ντεμπούτο το 2001 στη δισκογραφία. Οι εμφανίσεις τους ταράζουν τα νερά της σκηνής και δημιουργούν ένα πιστό κύκλο φίλων που συνεχίζει μέχρι σήμερα να δίνει το πάνω στις συναυλίες τους. Οι Illegal Operation εμφανίστηκαν στη Γιάφκα την περασμένη Πέμπτη και γοήτευσαν και πάλι το κοινό τους. Νέο πρόσωπο στην Παναχαϊκή Συμμαχία. Η ομάδα ανακοίνωσε την επιστροφή του Πάρη Γεωργακόπουλο στην ομάδα που τον καθιέρωσε ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Ένας γνωστός της Παναχαϊκής, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της, Πάρης Γεωργακόπουλος, επιστρέφει στην ομάδα της καρδιάς του. Από την ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 ανακοινώνει με μεγάλη χαρά τη συμμετοχή του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή της, Πάρη Γεωργακόπουλου, στη μεγάλη προσπάθεια αναγέννησης της ιστορικής μας ομάδας. Η υγεία που αποπνέει σε όλα τα επίπεδα η νέα Παναχαϊκή, με την εξαιρετική συνεργασία των επιχειρηματιών που συγκροτούν την Παναχαϊκή Συμμαχία και του Κώστα Κατσουράνη, οδήγησαν σε μία ακόμη μεγάλη νίκη. Στην μεγάλη επιστροφή μιας τεράστιας ποδοσφαιρικής προσωπικότητας του Πάρη Γεωργακόπουλου στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στα δρόμενα της ομάδας που τον ανέδειξε ως ποδοσφαιριστή. Στη νέα πορεία που έχει χαράξει η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891, οι γνώσεις του Πάρη Γεωργακόπουλου αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την εκπλήρωση των στόχων της ομάδας. Η μεγάλη Παναχαϊκή οικογένεια καλωσορίζει στο σπίτι του τον Πάρη Γεωργακόπουλο και τον ευχαριστεί που εμπιστεύτηκε την προσπάθειά της. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.
Αυτά τα Χριστούγεννα θα μείνουν αξέχαστα σε μικρούς και μεγάλους. Στο μαγικό σταθμό, στην καρδιά της Καλαμάτας, το σκηνικό θυμίζει παραμύθι. Με οικοδεσπότη τον Άι Βασίλη. Σε ένα ονειρεμένο εργαστήρι, η ατμόσφαιρα είναι μαγική. Τι ξωτικά και νεράιδες, τι θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις καραγκιόζι, τι συναυλίες καραόκε και αμέτρητα παιχνίδια για γέλια και διασκέδαση. Τι εκπλήξεις. Όλα θα τα ζήσετε στο μαγικό σταθμό. Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο χωριό σας περιμένει στο παλιό σταθμό ΟΣΕ, στην καρδιά της Καλαμάτας. Αυτές είναι οι γιορτές, παιδιά! Το χριστουγεννιάτικο χωριό ανοίγει τις πόρτες του και σας υποδέχεται από το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Είστε όλοι καλεσμένοι! Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.